Πώς θα πάει ο Στραγκ? Δεν είμαι σίγουρη. Εσύ πώς θα ένιωθες αν μάθαινες ότι η πρώην καλύτερη φίλη σου έγινε σκοτεινό μάτζι? Απέσια. Αλλά έχει και καλή πλευρά. Ένα άτομο λιγότερο να καλεί στα πάρτι σου. Στραγκ, κάνε ένα ίχνο στη Σινάρα. Κατάφερα να την εντοπίσω σε αυτή την περιοχή, αλλά εξαφανίστηκε. Δεν ρίχνεις κανένα φως, Έντιν. Με αυτόν τον ανημίτη, καλό το βράδυ! Δεν νομίζω πως είναι εδώ. Μάλλον μας κορόιδεψε για δεύτερη φορά. Στραγκ, το μέρος που είναι κρυμμένη η ονειρόπετρα της χώρας σου. Η φωλιά του χειρόπτερου. Λίγα μάτζι ξέρουν που βρίσκεται. Η Νάρα όμως ξέρει. Γιατί? Όπως όλα τα σκοτεινά μάτζι, όργωσε το βασίλειό της για να βρει την ονειρόπετρα και να τη δώσει στον Άγκραμ. Θα πρέπει να ανακάλυψε τη φωτιά του χειρόπτερου στα ταξίδια της. Μα δεν ήξερα αν η ονειρόπετρα ήταν σίγουρα εκεί, μέχρι που άκουσα την Αιρίνα να μας το λέει. Αφού είναι η μοναδική που γνωρίζει τη φωλιά, έτσι και τη χάσουμε, θα χάσουμε και την ονειρόπετρα. Μάλλον πρέπει να τη βρήκαμε. Τον ανημίτη σας. Ήταν σταλακτήτης. Λάθος κάναμε. Σκιά που ξέρεις. Η Νάρα πρέπει να είναι εδώ γύρω. Πρέπει να τη βρούμε. Πολύ αργά. Ε? Μας βρήκε εκείνη. Σας έλειψα. Σκοτεινέ τρογκόβο. Διαπεραστική ματιά. Παιδιά, κρατηθείτε. Πρέπει να αμυνθούμε. Με αυτόν τον ανημίτη, καλό τον φούρο. Ώρα να πετάξει γούνα. Φουρόκ, ενεργειακή ασπίδα. Καλά να πάθεις. Φουρόκ, ενεργειακό χτύπημα. Ναι, μπράβο. Φαίνεται πως έφυγε. Οι ενέργειες της Σινάρα είναι πονηρές. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφεις μια χαρά, μια φιλία. Όχι. Μας δείχνει ότι θα μπορούσε να μας είχε αφήσει πίσω και να ψάξει για την ονειρόπετρα. Όμως επέλεξε να μας δηλώσει την παρουσία της. Πιστεύω ότι θέλει τη βοήθειά μου. Ή προσπαθεί να μας βγάλει από τη μέση. Πιάσε με αν μπορείς, Στραγκ. Αλλά μάλλον δεν μπορείς. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Σναπόρος. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Με αυτόν τον ανημίτη, καλό τον Ούγκερ! Ούγκερ, ξύλινο μαστίγιο! Πολύ σωστά! Εγώ είμαι το αφεντικό σου!
Για να δούμε πώς θα τα πας ενάντια στο αγαπημένο μου κοιμήλιο. Συγκρουόμενες πέτρες! Μα αυτόν τον ανημίτη, καλό τον Φρυπ! Πιένου το τσερβέλο, θέλει χτύπημα! Φρυπ, πριονωτό κέλυφος! Έξυπνο, έχω όμως ακόμα κάτι! Η Νάρα! Τι κάνεις! Είσαι καλά? Δεν το πιστεύω ότι με έσωσες. Ούτε κι εγώ. Πώς θα σου το ξεπληρώσω? Δεν χρειάζεται. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Συμφωνώ. Μια δεύτερη ευκαιρία να σε ρίξω. Καλή διασκέδαση! Το αεροστατό μας κομματιάστηκε! Με αυτό τον ανημίτη καλό τον Μπραμ! Δεν θα το επιτρέψω! Φρυπ, στον αεροπλάνο! Με αυτό τον ανημίτη, καλό τον Φωμότο! Ναι, αλλά μπορούσα και χωρίς τη γλίτσα. Να παίρνεις το κακό με το καλό, φίλε. Τουλάχιστον τώρα η Νάρα έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Με τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς? Έκανε λάθος που υπέκυψε στη δύναμη του Άγκραμ. Αλλά δεν πρέπει να το πληρώνει για όλη την υπόλοιπη ζωή της. Δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά συμφωνώ με τον Τόνι. Δεν εμπιστεύω με την Νάρα. Δεν είναι πια φίλη σου, γιατί δεν είναι πια το ίδιο πρόσωπο. Για ένα λεπτό, μέσα στο αερόστατο ήταν ο εαυτός της. Ήταν σαν να πολεμούσε το σκοτάδι. Ή υποκρινόταν για να μας αποσπάσει την προσοχή και να καταστρέψει το όχημά μας. Πιθανόν. Όμως δεν εγκαταλείπω την ελπίδα. Κανένα ίχνος από την Ινάρα? Εντόπισα μερικά ξεκάθαρα ίχνη, αλλά εμφανίζονται σποραδικά στο μονοπάτι, σαν λακκούβες ή λάσπη. Όταν βρίσκεις αρκετές λεπτομέρειες σε ένα ίχνος για να το αναγνωρίσεις, αυτό λέγεται εξακρίβωση. Αυτό είναι δικό της ίχνος. Τι άλλα σημάδια μας βοηθούν να την εντοπίσουμε? Το διασκορπισμένο χώμα. Μερικές φορές το χώμα σκορπίζεται όταν το κλωτσάς ή όταν κολλάει στο πόδι. Συνήθως το βλέπεις μπροστά από τα ίχνη. Μας δείχνουν προς τα που πηγαίνει ένα άτομο. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι πως η Ινάρα καμουφλάρει και κρύβει τα ίχνη της για να μας μπερδέψει. Αλήθεια? Πώς? Κάνει αυτό που ονομάζεται ραχιαίο, δηλαδή περπατάει ανάποδα ώστε να μας δώσει την εντύπωση ότι κινείται προς τα μπρος. Wow, τα ίχνη σου φαίνονται σαν να περπατάς από την άλλη. Αυτό σημαίνει κάτι, Στραγκ. Καλό μάτι, Έντιν. Αυτό το ονομάζουμε κλάμα. Είναι τα υγρά των φυτών που τρέχουν όταν ποδοπατηθούν. Η Ινάρα θα πρέπει να πέρασε από εδώ. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Το ακούσατε αυτό, παιδιά? Μην τρομάζετε. Είναι απλώς το τραγούδι των νυχτερίδων που μένουν σε αυτό το δάσος. Κάπως ανατριχιαστικό. Οι νυχτερίδες είναι απίθανες. Χρησιμοποιούν τον ηχοεντοπισμό. Εκπέμπουν ήχο στο περιβάλλον. Ο ήχος αντανακλάται πάνω στα αντικείμενα και γυρίζει στις νυχτερίδες. Έτσι μπορούν να βρίσκουν φαγητό ακόμα και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ωαου, καλό! Αλλά είναι κάπως ανατριχιαστικές.
Τα ίχνη της Ινάρα σχεδόν εξαφανίστηκαν τώρα. Πρέπει να χωριστούμε και να ψάξουμε για άλλα σημάδια. Στραγκ, να θυμάσαι. Η αποστολή μας δεν είναι να μετατρέψουμε την Ινάρα σε καλομάτζι, αλλά να πάρουμε την ονειρόπετρα. Θα τα κάνουμε και τα δύο. Αν ήθελε να μας καταστρέψει, θα το είχε κάνει ήδη. Κάτι την κρατάει και αυτό είναι που κάνει να ελπίζω ότι θα αλλάξει. Μπήκε σε αυτή τη σπηλιά. Δεν βλέπω ίχνη. Ερευνήστε το έδαφος από διαφορετικές μεριές. Ανάλογα με την γωνία του φωτός, θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Ίχνη! Μπήκε εδώ μέσα. Αυτή θα είναι η φωλιά του χειρόπτερου. Να προσέχετε. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την Ινάρα, αλλά και με μια φρουρώα Ειρήνα. Σμήνη νυχτερίδων. Αγάλματα νυχτερίδων. Τις αγαπάτε τις νυχτερίδες εσείς εδώ. Αυτό είναι το χειρόπτερο. Ο αρχαίος προστάτης της χώρας μας. Αυτά τα μικρότερα αγάλματα τι είναι? Είναι οι κόρες του χειρόπτερου. Αν ήρθατε εδώ ως τουρίστες πρέπει να μάθετε για το μέρος. Εντάξει Ινάρα, μην προσπαθήσεις τίποτα. Ηρέμησε. Έψαξα ήδη όλη τη σπηλιά. Η ονειρόπετρα δεν είναι εδώ. Ή απλώς θέλω να σας ξεγελάσω. Είναι άλλη μία από τις παγίδες σου αυτή! Όχι, δεν είχα καμία σχέση εγώ! Αυτά τα αγάλματα στην οροφή κατεβαίνουν! Α! Πρέπει να φύγουμε από εδώ! Α! Με αυτόν τον ανημίτη καλό τον ούγε! Ούγε, βγάλε μας από εδώ! Ούτε μία γρατσουνιά! Έχουν κάνει μαγικό ασπίδα στους τοίχους για να μην το σκάσουμε! Εσύ έχεις ξανάρθει εδώ, δεν έχει άλλη διέξοδο! Από ό,τι ξέρω όχι. Δεν φταίω εγώ. Δεν το έκανα εγώ. Για ένα λεπτό. Αυτά τα γωνιακά αγάλματα κάνουν θόρυβο. Παιδιά! Δοκιμάστε τον τελευταίο! Διαφορετικό ήχο. Αυτή η ήχη είναι σαν τραγούδι των νυχτερίδων που ακούσαμε όταν ερχόμασταν. Ίσως πρέπει να βάλουμε αυτούς τους ήχους στη σωστή σειρά του τραγουδιού. Πώς ήταν το τραγούδι? Έντιν, η νότα σου είναι πρώτη. Τώρα εσύ, Νάρα. Ούγκερ. Και εγώ. Ευχαριστώ που λύσατε το παζλ. Ήξερα ότι θα τα καταφέρνατε. Τη σώσαμε! Και αυτό είναι το ευχαριστώ της! Ούγε, βγάλε μας από εδώ! Καλή δουλειά, Ούγε! Στο όνειρο πλάνο! Η ονειρόπετρα είναι δική μου. Βιάστηκες να μιλήσεις. Πρέπει να κερδίσεις την ονειρόπετρα. Είσαι η φρουρώσα Ειρήνα. Ναι, και θα δώσω την ονειρόπετρα στον πιο δυνατό πολεμιστή της χώρας του από κάτω. Την έχεις μπροστά σου. Ώρα για σοου, Στραγκ. Με αυτό τον ανημίτη, καλό τον Φωμάτος! Πρέπει να κερδίσεις την ονειρόπετρα. Θα την δώσω στον πιο δυνατό πολεμιστή της χώρας του από κάτω. Μάλλον το χειρόπτερο θέλει να πάμε στη γωνιά μας εμείς. Στραγκ, μην κάνεις πίσω. Πρέπει να την νικήσεις. Μόνο έτσι θα πάρουμε την ονειρόπετρα. Δεν θέλω να σε πληγώσω, Ινάρα. Κι εγώ σε αυτό υπολογίζω. Τα συναισθήματα ήταν πάντα η αδυναμία σου. Με αυτόν τον ανημίτη, καλό τον σκοτεινό Ορμαλέκ!
Με αυτό τον ανημίτη, καλό το φρίφ! Δουλειά μου είναι το χτύπημα τσερβέλων και οι δουλειές πάνε καλά! Σκοτεινό, Ορμαλέτ, διαχωρισμός τώρα! Φρίπ, άλμα τώρα! Αυτό ακριβώς περίμενα κι εγώ! Ξέρω πως είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αντισταθείς στην επιρροή του Άγκραμ. Τι πρόβλημα έχεις, Στρακ, γιατί δεν τα παρατάς? Επειδή είμαι φίλος σου. Εγώ όμως δεν είμαι. Με αυτόν τον ανημίτη καλό τον σκοτεινό Ορμαγκόν. Φρίπ, ασπίδα τώρα! Το καθυστερεί, αλλά όχι για πολύ. Λιγάκι ακόμα, λιγάκι ακόμα σου λέω. Φρίπ, αναπήδηση δίνεις. Εντάξει, χάνει ενέργεια. Πάρε τον ανημίτη της. Όχι, σε παρακαλώ. Από παιδί έχω αυτά τα ονειρικά πλάσματα. Πολεμάς τον Άγκραμ, το διαισθάνομαι. Ο παλιός σου εαυτός αναδύεται. Μπορώ να βοηθήσω με αυτό. Το κοιμήλιο της υποταγής. Το κρατούσα για τον Άγκραμ. Αλλά σε σένα θα κάνει καλύτερη δουλειά. Γιατί ήσουν ένα καλό μάτσι. Μα τι είναι το κοιμήλιο της υποταγής? Χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό μάτζι για να απορροφήσει όλο το ενεργειακό κενό και να το κάνει καλό μάτζι. Ωραία! Θα βρει ξανά τον παλιό εαυτό της. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο δέκτης δεν μπορεί να αναγκαστεί να δεχτεί τη δύναμη του κοιμηλίου. Πρέπει να συμβεί εθελοντικά. Αν αρνηθεί, το κοιμήλιο θα στρέψει τις δυνάμεις του στο Στραγκ. Εννοείς ότι θα τον κάνει σκοτεινό μάτζι? Α, όχι, Στραγκ! Μην το κάνει! Η μεταμόρφωση θα είναι δύσκολη, αλλά το θέλεις αυτό, το ξέρω. Δεν το θέλω, δεν το δέχομαι, δεν θα το δεχτώ ποτέ, ποτέ. Όχι! Βοήθησέ με! Ευχαριστώ, Ινάρα. Στο χρωστάω. Αλήθεια? Έλα τώρα. Σε έχω σώσει κάπου 27 φορές, έτσι δεν είναι? Δεν είναι σωστό. Όχι, εννοώ ενέργεια. Δεν μπορώ! Δεν θα το κάνω! Πρέπει! Δέχομαι τη δύναμη του κοιμηλίου! Στρακ, ξύπνα! Μίλα μου, σε παρακαλώ. Πόσες φορές μου έσωσες τη ζωή με αυτήν? Δεν τις μετράω πια. Αλλά μια και ρώτησες, είναι 32. Στρακ! Είσαι καλά! Δόξα τω Θεώ, είσαι καλά! Σε πλήγωσα τόσο πολύ. Μπορείς να με συγχωρέσεις? Οι φίλοι δεν παρατάνε ποτέ τους φίλους σε ώρα μεγάλης ανάγκης. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Δίνω την ονειρόπετρα στον πιο δυνατό πολεμιστή της χώρας. Τον Στραγκ! Όχι. Η Ινάρα είναι η πιο δυνατή. Μόνο ένα μάτζι με απίστευτη θέληση μπορεί να αντισταθεί στην επιρροή του Άγκραμ. Η ονειρόπετρα είναι δική σου.
θυμάμαι ότι θα την έδινα στον Άγκραμ. Ο τύπος είναι αρκετά άσχημος και χωρίς κοσμήματα. Ευχαριστώ. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Αν κι εγώ έκανα την περισσότερη δουλειά. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Μερικά μάτσι δεν αλλάζουν ποτέ.